Έχουμε μπροστά μας στις 20 Νοεμβρίου μία απεργία. Θα συζητήσουμε πολύ σημαντικά θέματα μέσα σε αυτή την αίθουσα. Η διαμόρφωση της πολιτικο-συνδικαλιστικής δράσης της ανώτατης διοίκησης ενώσεων δημοσίων υπαλλήλων βρέθηκε στο επίκεντρο της ετήσιας πανελλήνιας συνδιάσκεψης που λαμβάνει χώρα στην πόλη της Καβάλας. Το συνέδριο αυτό αποτελεί σημαντικό γεγονός για το συνδικαλιστικό κλάδο, καθώς θέτει τις βάσεις για τις δράσεις και πρωτοβουλίες της ΑΔΔ, προκειμένου να ανταποκριθεί στις σύγχρονες προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι δημόσιοι υπάλληλοι στην Ελλάδα. Τα κύρια θέματα τα οποία έρχονται από πολύ μακριά και είναι σε εκκρεμότητα για πάνω από μία δεκαετία, για πολύ περισσότερο χρονικό διάστημα, δεν ανοίγουν. Δεν ανοίγουν αιτήματα τα οποία είναι οικονομικά και αιτήματα τα οποία είναι θεσμικά. Δεν ανοίγουν ζητήματα τα οποία δεν είναι χρήματα τα οποία ζητάμε και περιμένουμε να πάρουμε από τον προϋπολογισμό. Είναι χρήματα τα οποία κοπήκανε, είναι χρήματα τα οποία τα χωρίσαμε σε κάποιες περιπτώσεις για κάποιες πιο ευάλωτες ομάδες από εμάς, όπως είναι οι άνεργοι. Και αυτά βεβαίως παρόλο η οικονομία έχει ισορροπήσει. Παρότι έχουμε μπει σε μια άλλη διαδικασία και σε ένα άλλο δρόμο, δεν δίνονται, μένουν κλειστά, δεν ανοίγει συζήτηση, δεν ανοίγει οποιαδήποτε δίωδος να δοθεί λύση. Το τελευταίο διάστημα πάρα πολλοί κλάδοι κινητοποιήθηκαν, όπως στην υγεία, στην παιδεία και αλλού, με σημαντικά ζητήματα. Παρά το γεγονός ότι είμαστε 2 μήνες μετά την έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς, υπάρχουν πάρα πολλά κενά στα σχολεία, λείπουν δάσκαλοι, λείπουν εκπαιδευτικοί, λείπουν καθηγητές. Το Εθνικό Σύστημα Υγείας καταραίει, δεν υπάρχουν νοσηλευτές, δεν υπάρχουν γιατροί και η μισθή γενικά των εργαζομένων στο δημόσιο είναι εξευτελιστική. Αυτή η απεργία των εργαζόμενων στο δημόσιο και στον ιδιωτικό τομέα, η γενική απεργία, έχει έναν κυρίαρχο στόχο. Να αναδείξουμε αυτό που βιώνει σήμερα η ελληνική κοινωνία. Ότι δεν μπορεί να ζήσει με τους μισθούς που η κυβέρνηση και ο κύριος Μητσοτάκης έχουν αποφασίσει να δώσουν και το 2024 και τα προηγούμενα χρόνια, αλλά και για το 2025. Δεν μπορεί να συνεχιστεί η κατάσταση που πέραν όλων των άλλων αποτελεί ντροπή συνολικά για την ελληνική κοινωνία. Αποτελεί ντροπή για την ελληνική κοινωνία ένας εκπαιδευτικός να αμείβεται με κάτω από 800 ευρώ, ένας γιατρός με μόλις λίγο πάνω από 1.200 ευρώ στις σημερινές συνθήκες. Ο αγώνας των εργαζομένων στο δημόσιο για αύξηση τους μισθούς και για αναπαραφορά του 13ου και του 14ου μισθού, παρένθεση εδώ, ο κατώτατος μισθός στο δημόσιο, που θα αυξηθεί κατά 12 ευρώ το επόμενο διάστημα, είναι ήδη, ακόμη και μετά τα 12 ευρώ, κατά 15% χαμηλότερος από αυτόν του ιδιωτικού τομέα. Ο αγώνας λοιπόν των εργαζομένων στο δημόσιο για επαναφορά των δώρων και για αύξηση τους μισθούς είναι αγώνας συνολικά για την ελληνική κοινωνία. Γιατί? Οι αυξήσεις στους μισθούς των δημοσίων ανταποδίδουν ένα είδος κοινωνικού μισθού. Φορολογούνται, είναι καθαροί, με την έννοια ότι δεν πρόκειται για μαύρη οικονομία. Εμείς ξέρουμε πολύ καλά και θέλουμε αυτό να γίνει κατανοητό από όλους τους εργαζόμενους, ότι για να υλοποιηθούν αυτά τα αιτήματα που βάζουμε στο σήμερα, πρέπει να απεμπλακούμε από τη λογική που αντιτάσσει η κυβέρνηση, τη λογική του ταβανιού στα δημοσιονομικά της χώρας. Υπάρχει συγκεκριμένο όριο μέχρι το οποίο μπορούν να δώσουν για το δημόσιο, για τους εργαζόμενους, αλλά δεν υπάρχει όριο για τις πολεμικές δαπάνες που βάζουν μάλιστα τη χώρα μας σε πολύ μεγάλη εμπλοκή, ειδικά αυτή την περίοδο. Δεν υπάρχει όριο για φοροαπαλλαγές και φοροελαφρύνσεις σε μια σειρά κλάδους, στους εφοπλιστές, στους μεγάλους επιχειρηματίες. Δεν υπάρχει όριο στην κερδοφορία των πολύ μεγάλων επιχειρήσεων, ειδικά αυτών που είναι εισηγμένες στο χρηματιστήριο.